Από τη δεκαετία του 80 δημιουργήθηκε στο ελληνικό συλλογικό ασυνείδητο μία χήμερα περί επιστροφής των ελγίνιων μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Οι Βρετανοί και συγκεκριμένα το Βρετανικό Μουσείο, δυστυχώ για την ελληνική απέτηση, δεν έκλεψαν ούτε λαιλάτισαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τα αγόρασαν από τους νόμιμους, εθνικά ενοχλητικό αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, οι διοκτήτες του χώρου εκείνη την εποχή που ήταν το κράτος των Οθωμανών. Και είναι ώρα να υποθούν κάποιες αλήθειες και να τελειώνουμε με αυτή την ανοησία που την ξεκίνησε η στη Μελίνα Μερκούρη και την προώθησε το τότε Παπανδρεϊκό Πασόκ για να ξεχαστούν άλλα βασικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα. Γιατί περί επικοινωνίας πρόκειται και όχι περιουσίας. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και τώρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μια εποχή που ο κόσμο στην Ελλάδα δεν έχει να φάει και αγοράζει μισό κουνουπίδι, ανέσυρε από την Ναφθαλίνη το ανύπαρκτο ουσιαστικά ζήτημα των Ελγίνιων Μαρμάρων. Για μια υπόθεση που δεν μπορεί να έχει τέλο, αλλά δεν πειράζει, αρκεί να αλλάξει η ατζέντα. Τώρα η κυβέρνηση η Μητσοτάκη και τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωση ανασύρουν εκ νέου το θέμα για να κάνουν γκέλ στο δεξιό ακροατήριο. Γιατί για το αριστερό ακροατήριο δεν τίθεται καν θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τα κόμματα αυτού του χώρου και ενδιαφέρονται οι ψηφοφόροι τους.